132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμυρικά επεισόδια την περίοδο 2000-2020 σε επίπεδο χώρας, εκ των οποίων οι 16 αφορούν την Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία του ΜΕΤΕΟ. Από το 2000 τελευταία 20 χρόνια έχουμε 16 απώλειες ζωής στην Κρήτη από διάφορα φαινόμενα, τα οποία τα περισσότερα όμως σχετίζονται με τις πλημμύρες και δευτερευόντως με τις ανεμοθύελες. Δεν έχουμε τουλάχιστον στην 20η αιτία νεκρούς από άλλα φαινόμενα στην Κρήτη, όπως κεραυνοί, δηλαδή ισχυρές καταιγίδες ή ανεμοστόλμη. Οι πλημμύρες είναι μακράν το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, με τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα να παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε ο Κώστας Λαγκουβάρδος, τα 500 αγγίζουν τα καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 86 αφορούν το νησί μας την τελευταία 20ετία. Και από αυτά τα 86 καιρικά επεισόδια που είχαν σημαντικές επιπτώσεις, το περίπου το 60% ήταν πλημμύρες. Στο μάτι των ισχυρών πλημμυρών και ανέμων βρέθηκε ο νομός Κανίων με 53 επεισόδια, ενώ ακολουθεί το Ηράκλειο με 41. Φαινόμενα τα οποία έχουν προκαλέσει φυσικές καταστροφές και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Επομένως, δεν παίζει μόνο καιρό στο τι απώλειες έχουμε στη ζωή και στην περιουσία, αλλά και οι επεμβάσεις που κάνουμε στο περιβάλλον και η αλλαγή του τρόπου ζωής μας. Ένα στα τρία καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα προκάλεσε πολύ σοβαρές επιπτώσεις την τελευταία 20ετία, ενώ Οκτώβριος και Νοέμβριος είναι οι πιο επικίνδυνοι μήνες. Μάλιστα, οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το Φεβρουάριο του 2019 στη Δυτική Κρήτη ξεπέρασαν το ρεκόρ σε επίπεδο Ευρώπης. Είχαμε και πολύ έντονα επεισόδια και επιθυμίζω τις πλημμύρες που είχαμε το Φεβρουάριο του 2019 στην Δυτική Κρήτη, όπου εκεί είχαμε δει πραγματικά βροχοπτώσεις ρεκόρ, βροχοπτώσεις που για εκείνο το μήνα είχαν ξεπεράσει οποιοδήποτε άλλο ρεκόρ υπήρχε σε επίπεδο Ευρώπης. Για την θωράκιση του νησιού, ο Κώστας Λαγκουβάρδος τόνισε την ανάγκη εγκατάστασης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Εμείς είμαστε, η επιστημονική κοινότητα γενικά είναι στη διάθεση των περιφερειών και των Δήμων, ώστε να χτίσουμε τέτοια συστήματα. Το παραλαμβάνω. Είναι συστήματα πλέον χαμηλού κόστους, συστήματα τα οποία μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε και να προβλέπουμε στο μέτρο του επιστημονικά δυνατού τον καιρό και να δίνουμε πλέον τις ειδοποιήσεις που μπορεί να φτάσουν σε κάθε πολίτη, για παράδειγμα, μέσω του κινητού τηλεφώνου. Είμαι σε πολύ καλό δρόμο αυτό να γίνει συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνης. Πιστεύω ότι αυτό θα υλοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να γίνει και σε περιφερειακό επίπεδο.